πλαστικού ποδοσφαίρου. Γεια σας, εδώ από το πλαστικό του Αγίου Παύλου, όπου όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει ο αγώνας για τη Β' κατηγορία, τρίτος όμιλος, ανάμεσα στον κεραυνό Αγίου Παύλου και την Νίκη Ευκαρπίας. Δύο ομάδες έχουν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο και εμείς θα σας πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων για τον σημερινό αγώνα. Θα βγάλει πιο αριστερά την μπάλα για τον Καραντασιάδη. Καραντασιάδης κάνει το σούτ επικίνδυνα εκεί και η μπάλα φεύγει τελικά σε out. Λατάκης λίγα μέτρα φόρα, εκτέλεσε δυνατά εκεί. Κεφαλιά από τον Μπάρμπα, θα πιάσει ο Βλαστόπουλος. Πλάθος τώρα θα κερδίσει ο Λονταρίδης, προσπαθεί να παίξει το 1-2 εκεί. Λονταρίδης επικίνδυνα απέναντι από τον Βλαστόπουλο το σούτ. Σωτήρια η απόκρουση από τον τερματοφύλακα του κεραυνού Αγίου Παύλου. Το κόρνερ εκτελέστηκε, θα χάσει την μπάλα ο Βλαστόπουλος μόνος του εκεί. Η κεφαλιά σε κενή εστία. Ο Χαραλάμπογλου είναι η μπάλα out. Εκεί τον Καραντασιάδη από τα αριστερά αυτός βγάζει τη σέντρα, περνάει η μπάλα, Πλατάκης εκεί, την έχει βρει ο Βλαστόπουλος, έχουμε κόρνερ για την ομάδα της Ευκαρπίας. Κάνω Αγίου Παύλου σε αυτή την προσπάθεια, θα βγει ωραία η μπάλα για τον Καραμεσούτη μες στην περιοχή, αυτό στο σούτ Σωτήρια, η απόκρουση από τον Σγουρομάλη και τελευταία στιγμή έρχεται ο Μίκογλου να διώξει σε πλάγιο, πολύ καλή στιγμή. Την προσπάθεια τώρα εκεί να βγαίνει η παλιά για τον Κιφωνίδη, Κιφωνίδης μες στην περιοχή και απέναντι από τον Σγουρομάλη και τελικά η μπάλα είναι out. Ζηρίδης τώρα, Ζηρίδης από τα πλάγια εκεί, το γύρισμα του μέσα στην περιοχή, ωραίο το στρώσιμο της μπάλας, το σούτ του Πλατάκη, Σωτήριο Βλαστόπουλος συνέχεια στο παιχνίδι μας και τελικά έχουμε το πιάσιμο της μπάλας από τον τερματοφύλακα του κεραυνού Αγίου Παύλου, μεγάλη ευκαιρία για το διώξιμο, λάθος εκεί από το Σγουρομάλη, τώρα το σούτ εκεί, προλαβαίνει ο τερματοφύλακας Ευκαρπίας το σούτ από τον Καραμεσούτη, θα πιάσει την μπάλα. Πλατάκης τώρα το γύρισμα, το σούτ εξ επαφής, φοβερή απόκρουση από τον Βλαστόπουλο στο σούτ του Χαραλάμπογλου. Πάλο τώρα, εκεί κρατάει την μπάλα πάντα, επικίνδυνα θα γυρίσει προς τα πίσω, ένα σούτ κοντράρι, μπάλα τελευταία στιγμή θα διωχτεί αυτή από τον Ανεστάκη. Μπορεί τώρα με τον Καραντασιάδη να το εκτελεί δυνατά, να χάνει την μπάλα εκεί ο Βλαστόπουλος. Παίζεται, λέω, έφερε ένα σούτ, δεν περνάει η μπάλα εκτός εξτίας του τερματοφύλακας, τώρα η κεφαλιά και η μπάλα είναι out. Έναρξη του δευτέρου μηχρόνου τώρα εδώ στο πλαστικό του Αγίου Παύλου. Κεραυνός Αγίου Παύλου, Νίκη Ευκαρπίας. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχουμε το offside τώρα. Ζηρίδης τώρα στην εκτέλεση του corner, περνάει η μπάλα εκεί, το σούτ και η μπάλα είναι σε out από τον Μπάρμπα. Καραμεσούτης τώρα βγάζει για τον Κιβωνίδη, επικίνδυνα αυτός κάνει το σουτ, Σωτήρια εκεί ο Σγουρομάλης κρατάει το 0-0 και έχουμε το πλάγιο τώρα. Πολύ καλή στιγμή. Η παλιά τώρα η οποία βγήκε είναι για τον Ζηρίδη, Ζηρίδης εκεί το γύρισμα του μέσα στην περιοχή και έχουμε το διώξιμο της μπάλας τελευταία στιγμή από τους παίκτες του κεραυνού Αγίου Παύλου. Συνεχίζει όμως το παιχνίδι μας τώρα. Νταρίδη πίσω η μπάλα. Ανεστάκης ένα δυνατό σουτ και έχουμε ένα φοβερό γκολ για την ομάδα της Ευκαρπίας. Ο Ανεστάκης αυτός είναι που έπιασε ένα κεραυνό θα λέγαμε από πολύ μακριά, έστειλε την μπάλα στο αριστερό γάμα της εστίας του Βλαστόπουλου. Κεραυνός Αγίου Παύλου, νίκη Ευκαρπίας 0-1. Λεονταρίδης τώρα θα κλέψει την μπάλα, Λεονταρίδης πάντα κάνει το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα, έχουμε το 0-2. Το 0-2 για την ομάδα της Νίκης Ευκαρπίας, συγγνώμη, η οποία παίρνει πλέον ένα σημαντικό προβάδισμα. Ο Λεονταρίδης είναι αυτός ο οποίος έκλεψε την μπάλα, έκανε το πολύ δυνατό σουτ, νίκησε εκεί τον Βλαστόπουλο. Κεραυνός Αγίου Παύλου, Νίκη Ευκαρπίας 0-2. Η εκτέλεση του κόρνερ τώρα απευθείας εκεί, μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια έχουμε νέο κόρνερ.